Στις 13 Μαΐου του 1883, στην Κήμη της Εύβοιας, ήρθε στη ζωή ο Γεώργιος Παπανικολάου, το τρίτο παιδί του Νικόλαου Παπανικολάου και της Μαρίας Παπανικολάου Κριτσούτα. Η οικογένεια Παπανικολάου θεωρούταν από τις πιο επιφανείς του τόπου, μιας και ο Νικόλαος ήταν γνωστός γιατρός και πολιτευτής, που διετέλεσε βουλευτής Εύβοιας και Καριστίας, αλλά και δήμαρχος Κήμης, ενώ και η σύζυγός του ήταν μια μορφωμένη και αξιοσέβαστη γυναίκα. Ο Γεώργιος πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Κήμη, μεγαλώνοντας σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον και απολαμβάνοντας τις φυσικές ομορφιές της γενέτειράς του. Όταν ολοκλήρωσε το δημοτικό, στάλθηκε στην Αθήνα για τις γυμνασιακές του σπουδές. Εκεί, γρήγορα έδειξε τις ικανότητες και την ευστροφία του και ξεχώρισε. Ξεκίνησε να μαθαίνει γαλλικά, τα οποία θεωρούνταν απαραίτητο εφόδιο για κάθε καλλιεργημένο άτομο. Ο Γεώργιος παρουσίασε μια ιδιαίτερη κλίση στη μουσική και για 8 χρόνια παρακολούθησε μαθήματα βιολιού στο Οδείο Λότνερ. Πέρα από τη μουσική, τα ενδιαφέροντά του περιλάμβαναν τη λογοτεχνία, την ποίηση και τη φιλοσοφία. Το 1898 εισήλθε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ηλικία 15 ετών. Στα πανεπιστημιακά χρόνια συνδέθηκε με φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής ταγμένους στο κίνημα του Δημοτικισμού, όπως ο Δημήτρης Γλινός και ο Αλέξανδρος Δελμούζος. Αποφύτησε το 1904 σε ηλικία μόλις 21 ετών και επέστρεψε στην Κήμη, όπου εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως στρατιωτικός ιατρός. Επιστρέφοντας εκεί όμως, αναρωτιόταν γιατί έγινε γιατρός, αφού δεν ήθελε να ασκήσει το επάγγελμα. Ο πατέρας του του πρότεινε να εργαστεί ως γιατρός ή ως στρατιωτικός ιατρός, προτάσεις που απέρριψε. Όπως του έγραψε σε γράμμα στις 31 Δεκεμβρίου του 1904, «Όχι, δεν θέλω να γίνω στρατιωτικός ιατρός. Θέλω να μείνω ελεύθερος, να αισθανθώ τη χαρά που δίνει ο αγώνας της ζωής. Εμένα δεν με τρομάζει το πέλαγος. Θέλω την ελευθερία μου, τη γλυκιά μου ελευθερία». Καθημερινά έκανα τελείωτους περιπάτους στους καταπράσινους λόφους της Κήμης, διαβάζοντας φιλοσοφία. Ο Καντ και ο Νίτσε ήταν εκείνοι που ικανοποιούσαν περισσότερο τις αναζητήσεις του. Ιδίως η φιλοσοφική σκέψη του Νίτσε έπαιξε τον κύριο ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Αυτές οι επιρροές οδήγησαν τον Παπανικολάου να αναπτύξει μια αντίληψη της ζωής, όπου ο ίδιος θα είχε ως στόχο έναν μεγάλο σκοπό. «Θέλω να πολεμήσω εις την πρώτη γραμμή και ή να πέσω τίμια ή να φέρω εκ των πρώτων τη σημαία της πρόοδου εις τον δρόμο του μέλλοντος». Επιπλέον, ο Παπανικολάου ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που επισκεπτόταν, κρυφά από τους γονείς του, τον πρόχειρο καταβλισμό λεπρών στο Σουτσίνι, μια ερημική παραλία της Κήμης που ήταν ευκολότερα προσιτή από τη θάλασσα. Ο Παπανικολάου τους πήγαινε τρόφιμα, καθόταν μαζί τους για παρέα και τους παρήχε ιατρική βοήθεια, στο βαθμό που ήταν εφικτό, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο να κολλήσει λέπρα. Πέρα από την φιλοσοφία και την φροντίδα των λεπρών, ασχολήθηκε με την βιολογία, την καλλιέργεια της γης, τη γλώσσα και το δημοτικισμό και άρχισε να προετοιμάζεται για μεταπτυχιακές σπουδές. Όπως ήταν φυσικό, η Γερμανία ήταν αυτή που κέντρισε τον ενδιαφέρον του. Έτσι, το 1907, ο Παπανικολάου έφτασε στην Ιένα, στην οποία θα ξεκινούσε τον κύκλο ανωτάτων σπουδών του στον κλάδο της βιολογίας. Εκεί, παρακολούθησε τα μαθήματα του Ενδάλματος των Φοιτητικών του Χρόνων, καθηγητή Έρνεστ Χάικελ. Το επόμενο έτος θα συνεχίσει τις σπουδές του στο Φράιμπουργκ και τέλος στο Μόναχο, όπου το 1910 θα του απονεμηθεί ο τίτλος του διδάκτορα της φιλοσοφίας για την εργασία του περί των συνθηκών της διαφοροποιήσεως του φύλου των Δαφνιδών. Το διάστημα αυτό ήταν πολύ παραγωγικό, καθώς πέρα από το διδακτορικό του, απέκτησε πλούσια εργαστηριακή πείρα και δημοσίευσε 2 εργασίες στα γερμανικά. Η γερμανική περίοδος της ζωής του Παπανικολάου υπήρξε και αυτή η εποχή αναζητήσεων και φιλοσοφικού στοχασμού. Μαζί με τους φίλους του, Αλέξανδρο Δελμούζο και Γεώργιο Σκληρό, συγκρότησε σοσιαλιστική ομάδα η οποία ήταν ταγμένη υπέρ του δημοτικισμού. Αφότου όμως γνώρισε διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα, αποφάσισε να αφιερωθεί στην βιολογική έρευνα, την οποία θα καταστήσει σκοπό της ζωής του. Όπως έγραψε ο ίδιος στον πατέρα του, «Δεν είμαι πλέον ονειροπόλος. Η επιστήμη με άρπαξε από τα χέρια του Νίτσε. Πατάω απάνω σε έδαφος στερεό». Το 1910 επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά αποθαρρύνθηκε, διότι στο θέμα της έρευνας που τον ενδιέφερε δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος. Ταυτόχρονα, άρχισε να επεξεργάζεται και την επιλογή μιας συζύγου που θα τον ακολουθούσε στον δρόμο που έπαιρνε. Εκείνη την εποχή στην Κήμη παραθέριζε η οικογένεια Μαυρογέννη. Η κόρη τους, Μάχη, ήταν μια δραστήρια και μορφωμένη κοπέλα που μιλούσε γαλλικά, έπαιζε πιάνο και διέθετε μια ευχάριστη προσωπικότητα. Η Μάχη τράβηξε την προσοχή του Παπανικολάου και εκείνος της έκανε πρόταση γάμου, προειδοποιώντας την όμως ότι θα έπρεπε να είναι έτοιμη για μια δύσκολη και εξαιρετικά φιλόδοξη πορεία. Εκείνη
γοητεύτηκε από την προσωπικότητά του και την προπτική που της προσέφερε και έτσι δέχθηκε την πρότασή του. Οι δύο νέοι παντρεύτηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1910 στην Αθήνα και στη συνέχεια αναχώρησαν για τη Γαλλία, όπου ο Παπα-Νικολάου θα ξεκινούσε την αναζήτηση του σκοπού του. Όπως διευκρίνησε στους γονείς του προτού φύγει, «Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργαστώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάνω κάτι αντάξιο ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού». Εκεί, ο Παπα-Νικολάου βρήκε δουλειά στο Κενογραφικό Ινστιτούτο του Μονακό, ως μέλος της επιστημονικής ομάδας του πρίγκιπα Αλβέρτου του Πρώτου. Μάλιστα, συμμετείχε και σε μία τρίμηνη εξόρμηση του πρίγκιπα και του επιτελείου του για ενάλλιες έρευνες με το ειδικό πλοίο Χιροντέλ. Μετά το τέλος αυτής, το ζευγάρι θα επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς η μητέρα του Γεωργίου έφυγε από τη ζωή και ο ίδιος επιθυμούσε να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του. Το 1911 αναχώρησε ξανά για μικρό διάστημα στη Γερμανία και επέστρεψε πάλι στην Ελλάδα. Ο ερχομός του συνέπεσε με το ξέσπασμα των Βαλκανικών πολέμων. Ο Παπα-Νικολάου επιστρατεύτηκε ως έφεδρος ανθιπίατρος και συμμετείχε στις επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, γνώρισε πολλούς μετανάστες της Αμερικής που είχαν έρθει να πολεμήσουν εθελοντικά. Η επαφή του με αυτούς του εδραίωσε την πεποίθηση ότι μόνο στην Αμερική θα έβρισκε τα μέσα και τις συνθήκες για επιστημονική έρευνα. Έτσι, πήρε την απόφαση να περάσει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Στις 19 Οκτωβρίου του 1913, ο Γεώργιος και η μάχη Παπα-Νικολάου αποβιβάστηκαν στη Νέα Υόρκη. Η ζωή του ζεύγους σε ένα άγνωστο και διαφορετικό περιβάλλον ήταν τον πρώτο καιρό πολύ σκληρή. Στην αρχή, αναγκάστηκαν να κάνουν δουλειές άσχετες με τη μόρφωση και τις συνήθειές τους. Ο Γεώργιος έγινε υπάλληλος σε κατάστημα χαλιών και τα βράδια έπαιζε βιολί σε μαγαζιά. Παράλληλα, συνεργαζόταν με την ελληνική εφημερίδα Ατλαντής, ενώ η μάχη δούλευε ως ράπτρια με αμοιβή 5 δολάρια την εβδομάδα. Διαθέτοντας όμως υπομονή και δύναμη, ο Παπα-Νικολάου άρχισε να αναζητά επιστημονική εργασία. Παρουσιάστηκε στο διάσημο γενετιστή Thomas Hunt Morgan, ο οποίος γνώριζε τις εργασίες του στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και μεσολάβησε ώστε ο Παπα-Νικολάου να προσληφθεί το Σεπτέμβριο του 1914 στο τμήμα ανατομίας του Πανεπιστημίου Κορνέλ της Νέας Υόρκης κοντά στον καθηγητή Στόκαρντ. Στο πανεπιστήμιο αυτό, ο Παπα-Νικολάου, σε συνεργασία με τον Στόκαρντ, δημοσίευσε την πρώτη του εργασία σχετικά με τη μεταβίβαση των εκφυλιστικών αλλοιώσεων στους απογόνους των θηλαστικών που είχαν κάνει κατανάλωση αλκοόλ. Όντας αποφασισμένος να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις πειραματικές έρευνες που είχε αρχίσει στη Γερμανία, μελέτησε τα κολπικά επιχρήσματα των ειδικών χειριδίων. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και ο ίδιος έδειχνε ενθουσιασμένος. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος, προσπάθησε να τον πείσει να γυρίσει στην Ελλάδα, όπου θα το απονεμόταν τιμητικά ο τίτλος του καθηγητή της έδρας της ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι σχετικές όμως διαπραγματεύσεις ναυάγησαν, γιατί ο Βενιζέλος έχασε τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η δημιουργικότερη αλλά και σκληρότερη περίοδος των ερευνητικών του προσπαθειών ήταν η δεκαετία του 1920. Πραγματοποίησε τις πρώτες κλινικοεργαστηριακές μελέτες για τη διαγνωστική αξία της κυταρολογικής εξέτασης του κολπικού επιχρήσματος στις γυναίκες. Οι τεράστιες επιστημονικές ικανότητες, αλλά και το ήθος του αφοσιωμένου ερευνητή, δεν άργησαν να εκτιμηθούν και να καρποφορήσουν στο Ιατρικό Κολέγιο του Πανεπιστημίου του Κορνέλ, στο οποίο εργάστηκε το διάστημα 1914-1961, αποκτώντας όλους τους τίτλους της ακαδημαϊκής ιεραρχίας, χωρίς όμως να του δοθούν ποτέ διδακτικά καθήκοντα για να μπορεί να αφοσιωθεί στο ερευνητικό του έργο. Η αναγνώριση της αξίας και της δουλειάς του ικανοποίησε βαθύτατα τον Παπα-Νικολάου. «Έφυγα από την Ελλάδα με σπασμένα φτερά και νόμιζα πως δεν θα μπορούσα πια ποτέ να πετάξω. Όλοι γύρω μου με θεωρούσαν ως ένα ναυαγισμένο ιδιοπαθή και άρχισα σιγά σιγά να το πιστεύω κι εγώ ο ίδιος. Ευτυχώς, εδώ βρήκα άλλον κόσμο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου μπορώ να πω πως είμαι ευχαριστημένος. Έχω γύρω μου ζωή που κοιτάζει μπροστά εις το μέλλον και όχι πίσω εις το παρελθόν. Η Ελλάς είναι ένα παμέγιστο νεκροταφείο. Ο Αμερικανός ή ο Ευρωπαίος, όταν του πω πως είμαι επιστήμον και δεν κάνω τίποτε άλλο από το να ερευνώ, με θεωρεί όχι μόνο ως χρήσιμο στοιχείο, αλλά ως κάτι ανώτερο από τους κοινούς ανθρώπους. Ο Έλλην με θεωρεί απέναντίας ως ένα άχρηστο όν, και όχι μόνο άχρηστο, αλλά και επικίνδυνο, ως ένα είδος φρονοπαθούς». Η πρωτοποριακή κυταροδιαγνωστική μέθοδος του Παπα-Νικολάου δοκιμάστηκε πρώτα σε φυσιολογικές γυναίκες και έγινε γνωστή ως επίχρησμα Παπα-Νικολάου και τεστ Παπα-Νικολάου. Ακολούθησαν τα πρώτα κλινικά ευρήματα σε καρκινοπαθείς γυναίκες του Women's Hospital της Νέας Υόρκης.
Πολύτιμος παραστάτης και βοηθός στο έργο του ήταν η γυναίκα του, Μάχη, η οποία εργαζόταν ως παρασκευάστρια αλλά και ως εθελόντρια από την οποία έπαιρνε κολπικά επιχρήσματα. Το 1928 παρουσίασε την εργασία του, νέα διάγνωση του καρκίνου, η οποία όμως δεν έτυχε ευμενούς υποδοχής από τον επιστημονικό κόσμο. Ωστόσο, ήταν απόλυτα βέβαιος για τη μέθοδό του και συνέχισε με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο τις έρευνές του πάνω στην ενδοκρινολογία της γυναίκας, ενώ από τον Οκτώβριο του 1939 ξεκίνησε την επανεκτίμηση της μεθόδου εξέτασης του κολπικού υγρού για την ανίχνευση του καρκίνου. Το 1941 δημοσίευσε στο περιοδικό American Journal εργασία με τίτλο «Η διαγνωστική αξία του κολπικού επιχρήσματος στη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας», στην οποία τονιζόταν η αναγκαιότητα εφαρμογής της μεθόδου στο σύνολο των γυναικών για τη διάγνωση σε πρώιμο ή άσημο στάδιο του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Επίσης, περιέγραφε τον τρόπο συλλογής των κυττάρων, τη χρώση και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζεται η διάγνωση. Λίγο αργότερα, παρουσίασε μαζί με τον Herbert Trout την κλασική και διάσημη πια εργασία του «Διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας από τα κολπικά επιχρήσματα». Ήδη από το 1940 είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται τα προγράμματα μαζικού ελέγχου των γυναικών στην Αμερική, με τα οποία μειώθηκε αισθητά η θνησιμότητα από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Τα προγράμματα αυτά επεκτάθηκαν αργότερα και στην Ευρώπη με τα ίδια ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Μετά από αυτήν την επιτυχία, ο Παπα-Νικολάου έστρεψε την προσοχή του στη σωστή εκπαίδευση γιατρών, στην τεχνική λήψης και χρώσης των επιχρησμάτων και της διάγνωσης του καρκίνου. Τότε πρότεινε την ταξινόμηση των ευρημάτων του σε 5 κατηγορίες και έτσι στο νοσοκομείο Κορνέλ γεννήθηκε ένας νέος κλάδος, η αποφολιδωτική κυταρολογία. Το 1954 εξέδωσε τον Άτλαντα της αποφολιδωτικής κυταρολογίας. Σε αυτόν περιγράφονται οι αλλοιώσεις, καλοήθεις, προκαρκινικές και κακοήθεις των αποφολιδωμένων κυττάρων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ιστολογικές του γυναικολογικού συστήματος. Επίσης, περιγράφονται και αλλοιώσεις του ουροπητικού και αναπνευστικού συστήματος, όπου διακρίνονται και τα PAP cells, τα οποία διέγνωσε στα δικά του πτύελα μετά από κρυολόγημα. Επιπλέον, ο Άτλαντας περιλαμβάνει κυταρικές αλλοιώσεις σε εκρήματα της θηλής του μαστού, υγρά των κυλοτήτων και του γαστρεντερολογικού συστήματος. Για το μνημειώδες έργο της ζωής του, ο ίδιος έγραψε: «Αποτελεί μία από τις τελευταίες συνεισφορές μου στην επιστήμη. Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε μακροζωία και μου έδωσε την δύναμη να την φέρω εις αίσιον πέρας». Παράλληλα με τις εργασίες στο Κορνέλ, εργάστηκε και ως σύμβουλος στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Memorial. Πλήθος γιατρών από όλα τα μέρη του κόσμου παρακολούθησαν και ειδικεύθηκαν στα εργαστήρια του Παπα-Νικολάου στο νέο κλάδο της αποφολιδωτικής κυταρολογίας. Ο Παπα-Νικολάου επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα το 1957, μετά από 44 χρόνια συνεχούς απουσίας, και έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές. Τελικός προορισμός του ήταν η γενέτειρά του, Κίμη, οι κάτοικοι της οποίας το επιφύλαξαν θερμότατη αποδοχή. Το 1961 αποδέχθηκε την πρόταση να αναλάβει τη διεύθυνση ενός Ινστιτούτου Έρευνας για τον καρκίνο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στο οποίο θα δινόταν το όνομά του. Το Τζέφος Παπα-Νικολάου εγκαταστάθηκε στο νέο τόπο του τον Νοέμβριο του 1961. Η αλλαγή όμως του περιβάλλοντος και η υπερκόπωση για την οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου στάθηκε καθοριστική. Ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 1962 μετά από καρδιακή προσβολή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό. Η γυναίκα του, που του συμπαραστάθηκε μέχρι το τέλος, τον βοηθούσε στις έρευνές του. Είχε τόση πολύ αφοσίωση σε αυτόν που αποφάσισε να μην κάνει παιδιά, ώστε να μπορεί να είναι πάντα κοντά του. Για αυτή την απόφασή της, η Μάχη έγραψε ότι δεν μετάνιωσε ποτέ για την επιλογή της. Μετά το θάνατο του Παπα-Νικολάου, προσπάθησε να συνεχίσει το έργο του μέχρι και το θάνατό της το 1982. Ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου είχε την ικανοποίηση να δει εν ζωή το έργο του να αναγνωρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Δέχθηκε άπειρες εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης και τιμήθηκε διεθνώς με πάμπολα βραβεία και διακρίσεις. Δεν πούλησε ποτέ την πατέντα της ανακάλυψής του, το PAP test, το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη προληπτική εξέταση για τη γυναίκα. Την προσέφερε στην ανθρωπότητα αφιλοκερδώς. Ο μεγάλος αυτός επιστήμονας και άνθρωπος, ο οποίος χάρισε ζωή στις γυναίκες ολόκληρου του κόσμου, όπως θυμίζει μια αναμνηστική πλάκα του Ερευνητικού Καρκινολογικού Ινστιτούτου που φέρει το όνομά του, κατάφερε να δημιουργήσει και να αφήσει πίσω του ένα σπάνιο έργο, πετυχαίνοντας έτσι τον μεγάλο σκοπό της ζωής του και σώζοντας εκατομμύρια ζωές.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.